Παρακαλώ τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ για άλλη μια φορά, γιατί ως κόμμα είστε εντυπωσιακοί. Κάνε το παν σήμερα για να υποβαθμίσετε τη σημερινή συζήτηση. Καταρχάς, δεν είχαμε εισηγητή από ΣΥΡΙΖΑ από ένα βουλευτή της Β' Αθηνών. Το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στη Β' Αθηνών όλων των εποχών. Και δεν βρέθηκε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του Β' Αθηνών, που να έρθει εδώ να κάνει την εισήγηση. Προφανώς, γιατί θες να περάσει όσο γίνεται πιο χαμηλά. Η διαδικασία υπερεπίγουσα, το κανάλι της Βουλής παίζει κάτι άλλο και ή δυνατόν να φεύγουμε γρήγορα από εδώ. Και θέλω να σας πω ότι πολύ καλά σας καταλαβαίνω και πολύ καλά σας συναισθάνομαι. Θέλω μόνο να υπενθυμίσω για τους συναδέλφους, αλλά κυρίως τον ελληνικό λαό μας παρακολουθεί, εκείνη τη σκηνή στην τελευταία προεκλογική συνέντευξη του κυρίου Αλέξη Τσίπρα ως υποψηφίου τότε πρωθυπουργού στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, στον ελληνικό. Όπου ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε, εάν γίνεται πρωθυπουργός, κύριε Τσίπρα, υπάρχει περίπτωση να υπογράψετε ιδιωτικοποιήσεις, όπως παραδείγματος χάρη του ελληνικού? Και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, με τη γνωστή του πιστικότητα και φυσικότητα, απήντησε. Αν είναι να υπογράψω εγώ το ελληνικό, καλύτερα ψηφίσουν τον Αντώνη Σαμαρά. Το καταλαβαίνουμε τώρα ότι η σημερινή συνεδρίαση, το βίντεο έχει κάνει 1 εκατομμύριο views, αγαπητές συνάδελφοι, είναι τα πιο δημοφιλή στο διαδίκτυο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, έχω κρατήσει μάλιστα από την εφημερίδα Αυγή, γιατί αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Δηλαδή δεν αντέχω να το διαβάσω. Τι έλεγε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στη μεγάλη συγκέντρωση που κάναν στο ελληνικό με τον τότε δήμαρχό σας, τον κύριο Γκορτζίδη, ο οποίος δενόταν ο καρσερός και με κάτι αλυσίδες, πιστεύοντας το ΣΥΡΙΖΑ, και έκανε απεργία πείνας για να τον βοηθήσετε να εμποδίσει την ιδιωτικοποίηση, όπου πήγε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και είπε τα εξής, τα οποία τα καταθέτω για να μείνουν στα πρακτικά της σημερινής συζητήσεως. Για μας το ελληνικό, κύριε συνάδελφοι, συγητά της συμπολιτεύσεως, δεν είναι ένα project. Εσείς μας παρουσιάσετε πριν ένα project. Μας παρουσιάσετε θέσεις εργασίας. Μας παρουσιάσετε έργα που θα χτιστούν. Μας παρουσιάσετε έργα πρασίνου. Πόσο θα είναι το πράσινο, πόσο δεν θα είναι. Πού θα γίνουν τα διάφορα έργα. Ακούστε όμως τι έλεγε ο πρωθυπουργός σας. Για μας το ελληνικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ένα project. Αλλά κατάθεση ψυχής. Είναι το μοντέλο της αυτοδιαχείρισης, της κινηματικής και συλλογικής δράσης. Είναι η εναλλακτική αντίληψη που έχουμε για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Υπογραμμίζοντας, γράφει η Αυγή, ότι δεν πρόκειται να καταλήψει ποτέ τη μάχη για να μετατραπεί το ελληνικό σε μητροπολιτικό πάρκο ανοιχτό σε όλους και μπλα 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 μπλα. Δεν λέω περισσότερα, δεν χρειάζεται. Και θέλω και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Του αξίζουν τερμά συγχαρητήρια. Πάμε τώρα όμως στην ουσία. Γιατί εδώ έχει μια ουσία πριν πάμε στο project. Πράγματι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημερινό νομοσχέδιο, όσο και να συμπτύσσετε τους χρόνους, όσο και να βάλετε τους πιο μακρινούς εισηγητάς, όσο και να μην μιλήσει κανένας βουλευτής σας, ό,τι και να κάνετε, δεν θα αποφύγετε αυτό που ο αρχηγός σας που είναι αληθές. Είναι από τις λίγες αλήθειες που έχει πει. Εγώ δεν θεωρώ ότι λέει συχνά αλήθεια, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Πράγματι στην ιδιωτικοποίηση αυτή συγκρούονται και συγκρούστηκαν δύο κόσμοι. Και σήμερα ξέρουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος κόσμος νίκησε. Συγκρούεται και συγκρουόταν ο κόσμος των φαντασιώσεων και της αριστεράς ιδεολειψίας με τον κόσμο της πραγματικότητας και των φιλελεύθερων ιδεών. Και είμαι στην ευτυχή θέση να πω, χάρη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και χάρη στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, γνωρίζουμε τον νικητή. Οι φιλελεύθερες ιδέες, η ιδιωτική οικονομία, η οικονομία της αγοράς νίκησε επιτέλους την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Γιατί τι έγινε, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα μεγάλης χαράς, κύριε Μαντάκ, θα έρθω μετά και σας συγκεκριμένα. Γιατί αφού μας είχατε φάει τόσα χρόνια στις πορείες,
Μην μου πείτε ότι υπάρχει μία πορεία που ήσασταν υπέρ μιας ιδιωτικοποίησης, κύριε Μαντά. Είμαι βέβαιος ότι αποκλείται να έχεις πει τέτοιο πράγμα. Έχετε πάει σίγουρα σε πολλές πορείες στη ζωή σας. Αλλά υπέρ έστω και μίας ιδιωτικοποίησης αποκλείεται. Υπέρ του ελληνικού είχα πάει σχετική συγκέντρωση. Υπέρ του ελληνικού. Πάντα ήμουν υπέρ των ιδιωτικοποίησεων εγώ. Σας λέω λοιπόν κύριε Μαντά και κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ. Σας καλωσορίζουμε εις το χώρο των φιλελευθέρων ιδεών. Και λέμε στις επόμενες γενιές, όλη αυτή η ιδεοληψία που κράτησε την Ελλάδα πίσω τόσες δεκαετίες, όλη αυτή η ιδεοληψία που έλεγε, όποτε πήγαινε μια κυβέρνηση να κάνει μια ιδιωτικοποίηση, όποτε πήγαινε μια κυβέρνηση να κάνει μια αξιοποίηση, όποτε πήγαινε μια κυβέρνηση να κάνει μια σύμπραξη με ιδιώτη επενδυτή, μαζευόσταν όλοι εσείς από κάτω, προφανώς και εσείς ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και ο ιδεολογικός χώρος που εκπροσωπείτε, με πανό να κλείνετε τους δρόμους, ξεπούλημα το ένα, ξεπούλημα το άλλο, ξεπούλημα το τρίτο. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και πήρατε την εξουσία. Και τι φέρετε στη Βουλή σήμερα, κύριε Κίσνα του ΣΥΡΙΖΑ? Φέρνετε στη Βουλή τη σύμβαση την οποία καταγγέλα τότε ως ξεπούλημα και για την οποία λέγατε ότι θα αναζητήσετε και τις ποινικές ευθύνες, μάλιστα, εκείνων οι οποίοι τις είχαν υπογράψει. Δεν με στεναχωρεί που το κάνετε, χαίρομαι. Μπράβο σας. Θέλετε να σας πω ειλικρινά. Είναι πολύ καλύτερο που την υπογραφή τη βάζετε τώρα εσείς. Γιατί εμείς μετά, μόλις γίνουμε το καλό κυβέρνηση, θα μπορούμε να τρέξουμε γρηγορότερα το έργο. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα ξανοδιανοηθείτε να μαζευτείτε σε κανένα πεζοδρόμιο και να φωνάζετε κατά της ιδιωτικοποίησης και το ξεπούλημα του ελληνικού. Αυτά τελειώσαν τώρα. Δεν θα τα ξαναπείτε ποτέ. Και με την ψήφο σας αύριο, οριστικά μπήκαν οι ιδέες σας στο χρονοτούλαπο από τις ιστορίες. Αυτό δεν το λέω ειρωνικά. Είναι μεγάλο κέρδος για τον τόπο. Είναι μεγάλο κέρδος να πάμε μετά στα πανεπιστήμια και να δείχνουμε σε επόμενες γενιές τι έκανε η πρώτη φορά αριστερά όταν ήρθε στην εξουσία. Έδωσε το ελληνικό και καλώς το έδωσε, λέμε εμείς. Άριστα έπραξε. Το πρόβλημα είναι τι λέγατε τα προηγούμενα χρόνια. Και έρχομαι λίγο από το συγκεκριμένο. Δεν φαντάζεστε τη χαρά που αισθάνθηκα ως εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, γιατί είχα αυτή την πολύ μεγάλη τιμή από την παράταξή μου, να διαβάζω τα άρθρα που περιγράφουν στο νομοσχέδιο που καταθέτεται για το πόσο καλά έγινε ο διαγωνισμός. Όλα τα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου, φαντάζομαι τα διαβάσατε για να είστε εδώ, περιγράφουν όλη την διαδικασία που ξεκίνησε το 2011, περιγράφουν αναλυτικότατα πώς έγινε ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός, πώς έγιναν οι προσκλήσεις των ενδιαφερομένων, πώς κατέθεσαν οι προσφορές και πώς επελέγει τελικά ο κύριος ανάδοχος. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ χαίρομαι που το φέρετε και χαίρομαι που θα το ψηφίσουμε αύριο μαζί. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια χρειάζεται να εξηγούμε εμείς ως βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ότι δεν υπήρχε καμία συνωμοσία και κανένα ξεπούλημα. Όταν όλοι εσείς βγαίνατε και λέγατε ότι όλα όσα είχαν γίνει ήταν μια μεγάλη παρανομία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εσείς που λέγατε για την παρανομία, ότι έρχεστε εδώ και λέτε και γράφετε και υπογράφετε και εισηγείτε η κυβέρνησή σας πόσο σωστά γίναν όλα, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Έρχομαι όμως και στην ουσία. Εμάς ως Νέα Δημοκρατία το έργο αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Το υποστηρίζουμε πραγματικά, το πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων, όχι μόνο της Αττικής, αλλά της Ελλάδας ολόκληρης. Τόσο μεγάλο έργο είναι. Όσοι δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά, θα σας πω ένα παράδειγμα. Πηγαίνετε να δείτε μία από τις δημόσιες μαρίνες της Αττικής και πηγαίνετε να δείτε μία μαρίνα που έχει αναλάβει η Λάμδα. Να δείτε τι γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο με 30, 40, 50 χιλιάδες κόσμο που πηγαίνει σε ένα χώρο πραγματικά ξεχωρίζει. Γιατί? Γιατί όλα αυτά τα έργα στην πραγματικότητα τι θα κάνουν? Θα δώσουν την ευκαιρία στους κατοίκους της Αττικής να χαρούν ένα χώρο τον οποίο τον έχουμε αφήσει τόσα χρόνια αναξιοποίητο και τον οποίο εσείς μόλις παραλάβετε την κυβέρνηση τον κάνατε και χώρο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Για ποιο λόγο λοιπόν είμαστε υπέρ? Γιατί αυτό το έργο, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξει τη ζωή των Ελλήνων. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν ο αείμνηστος Κωνσταντακόπουλος έδινε τη μάχη να φτιάξει τον Κώστα Ναβαρίνο μόνος του και ήταν στα δικαστήρια 26 χρόνια και πολεμούσε με όλους για να φτιάξει τον Κώστα Ναβαρίνο, μόνο αυτός πίστευε πόσο καλό θα κάνει σε όλη την περιοχή αυτό το ξενοδοχείο. Και ήρθε αυτό το ξενοδοχείο και άλλαξε όλη η περιοχή της Μεσσηνίας από ένα μεγάλο έργο. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί η επένδυση στο ελληνικό.
Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ. Δεν είναι για να κερδίσει ο ένας, ο Α ή ο Β επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας που το πήρε και η εταιρεία που το πήρε, όπως λέτε εσείς, είναι αυτό που τελικά πλειοδότησε σε ένα δημόσιο διεθνή διαγωνισμό χωρίς καμία κυβερνητική παρέμβαση. Αυτά γράφετε εσείς μέσα στο νομοσχέδιό σας. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει είναι να αλλάξει η ζωή των Ελλήνων. Και ναι, θα γεννηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και φαντάζεσαι, και κύριοι συνάδελφοι, επειδή άκουσα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι στην επί των άρθρων συζήτηση, γιατί τώρα είναι η επί της αρχής. Θα τα δούμε και αναλυτικά. Δεν πιστεύω η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ να είναι ότι βελτιώσατε και δραματικά τη σύμβαση. Ε? Δεν πιστεύω να μας πείτε κάτι τέτοιο. Για τα τρία χρόνια που λέτε θα γίνουν γρηγορότερα τα έργα από τα 15 στα 12, είναι τα τρία χρόνια καθυστέρηση που έχετε προκαλέσει εσείς. Και εγώ να σας πω να μην γίνουν σε 12, να γίνουν σε 10, σε 8. Όσο γρηγορότερα γίνουν, τόσο το καλύτερο. Και δεσμεύομαι αυτό το βήμα, μεταφέροντας τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνουμε το παν. Έργα σαν και αυτό και όσα άλλα μπορούμε να προχωρήσουμε, να προχωρούμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Και μια και στη σύμβαση στο άρθρο 11, προβλέπετε, εσείς προβλέπετε, μην κρινιάτε, για τη δικιά σας σύμβαση μιλάω. Προβλέπετε λοιπόν, ξαναλέω, δεν ξέραμε ότι θέλατε να πάρετε την εξουσία για να δώσετε γρηγορότερα το ελληνικό. Δεν μας το είχατε πει αυτά τόσα χρόνια. Αν μας το λέγατε θα σας ψηφίζαμε και εμείς, κύριε συνάδελφοι. Σας είχαμε παρεξηγήσει. Νομίζαμε ότι ήσασταν κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Και αποδειχθήκατε. Δεν θέλω να επαναλάβω τι είπε ο Αλέκος Αλαβάνος προχθές. Φαντάμε τα διαβάσατε έτσι. Τα αφήνω αυτά τα στεναχωριστικά. Έχει μείνει στο παρελθόν ο σύντροφος Αλέκος. Ακόμα πιστεύει αυτές τις αναχρονιστικές ιδέες αριστεράς. Δεν έχει καταλάβει ότι και εσείς είδατε στο σωστό το δρόμο. Είδατε μαζί μας να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να την κάνουμε σπουδαία. Έτσι θα γίνει σπουδαία η Ελλάδα. Με τέτοιου μεγέθους έργα. Έτσι θα βρει ο κόμος δουλειά. Έτσι θα αφήνουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Και να πω ότι το άρθρο 11, ορθώς φυσικά υπάρχει σύμβαση για να δώσει την ευκαιρία να επεμβαίνει το κράτος και να επιλύει γρήγορα τα προβλήματα, εμείς ως κυβέρνηση το κάνουμε ακόμα ταχύτερο. Θα συστήσουμε ειδική επιτροπή από όλα τα συναρμόδια υπουργεία για να λύνουν επί τόπου ή δυνατόν αμέσως το όποιο πρόβλημα προκύπτει. Γιατί εμείς ως ελληνικό δημόσιο έχουμε μεγαλύτερο συμφέρον από την εταιρεία να τελειώσει γρήγορα το έργο. Για να βρει γρήγορα ακόμα δουλειά. Για να αρχίσουν γρήγορα να φτιάχνουν και καταστήματα. Για να προχωράει γρήγορα η ελληνική οικονομία. Εμείς είμαστε οι επισπεύδοντες, όχι η εταιρεία. Το ελληνικό δημόσιο. Και αυτά θα κάνει, να είστε σίγουροι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ευχής έργων σε ένα έργο πια που την υπογραφή θα την έχει ο πρωθυπουργός πρώτη φορά αριστεράς Αλέξης Τσίπρας. Σας ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο δώρο. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς μόλις τελείωσε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Την ειδική αγορήτρια του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, κυρία Ζαρούλια.